Εντεταλμένο σύμβουλο τουρισμού τη Περιφέρειας Κρήτη, ο Μιχάλης Βαμιεδάκη, είναι έτοιμο να διεκδικήσει για ακόμη μία φορά τη θέση του Περιφερειακού Συμβούλου με το συνδυασμό του Σταύρου Αρναουτάκη Κρήτη, η ζωή μα. Απόψε έχουμε τη χαρά να το φιλοξενούμε στο δελτίο μα. Καλησπέρα σα, κύριε Βαμιεδάκη. Καλώ ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Πώ πάει μέχρι στιγμή η προσπάθεια αυτή, Η προσπάθεια κορυφώνεται. Ε, υπάρχει μεγάλη κινητικότητα. Τρέχουμε, σε όλο τον νομό, μιλάμε με τον κόσμο, ακούμε, προτείνουμε, κάνουμε απολογισμό και γενικότερα πιστεύουμε ότι ε, την Κυριακή θα μπορέσουμε να κάνουμε τον απολογισμό όλων των πράξεων μας και των προσπαθειών μας. Είστε ένα πρόσωπο το οποίο χαίρει τη εκτίμηση και τη εμπιστοσύνη του Σταύρου Αρναουτάκη και αυτό το είδαμε πολλέ φορέ, ακόμα και σε ανασχηματισμού που έγιναν εντό του περιφερειακού σχήματο, η θέση σα ήταν πάντα σταθερή. Θέλω λοιπόν να μου πείτε σε μια σύντομη αποτίμηση του έργου σα, τι είναι αυτό το οποίο ξεχωρίζετε και εσεί θεωρείτε ω το μεγαλύτερό σα επίτευγμα. Με τον Σάββατο Ναουτακ έχουμε μια πάρα πολύ καλή και στενή συνεργασία ε, και με τη Μάη εμπιστοσύνη του καθ' όλη τη διάρκεια τη πενταετία. Ο τουρισμό είναι ένα από του νευραλγικού τομεί τη περιφέρεια και ο κύριο αναπτυξιακό πυλώνα του νησιού. Και σίγουρα ο τουρισμό είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο και πολύ εξειδικευμένο κομμάτι το οποίο απαιτεί τεχνογνωσία κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε χρόνων, αυτό το οποίο ήταν βασι... αυτή που ήταν η βασική μα στρατηγική στόχη ήταν η αναβάθμιση του brand name τη Κρήτη, έτσι ώστε πραγματικά η Κρήτη να γίνει γνωστή στο εξωτερικό και να μπορέσουν με αυτόν τον τρόπο ευκολότερα οι επιχειρηματίε να προωθήσουν τι υπηρεσίε του, τα προϊόντα του. Το δεύτερο ήταν να γίνει επιμήκυση τη τουριστική περίοδου και να γίνει άβληση τη εποχικότητα, το οποίο πραγματικά επιτεύχθηκε σε ένα μεγάλο βαθμό, καθότι βλέπουμε ότι η σεζόν ξεκινάει από τα μέσα του Μάρτη αντί για μέσα του Απρίλη και τελειώνει τέλη του Νοέμβρη αντί δηλαδή για αρχέ του Οκτώβρη, άρα έχουμε μία. Μεγαλύτερη σεζόν, που σημαίνει περισσότερε θέσει εργασία, ε, αυξήθηκαν κατά 25%, έφτασαν στι 38.000. Έγινε μια πάρα πολύ σημαντική διασύνδεση του τουρισμού με τον πολιτισμό, τριπλασιάστηκαν οι επισκέψει σε μουσεία και αρχαιολογικού χώρου, υποστηρίχτηκαν τουριστικέ επιχειρήσει με προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακού νόμου. Ε, επιδοτήσεις, κάτι το οποίο ουσιαστικά αναβάθμισε το τουριστικό προϊόν. Ουσιαστικά υποστηρίχτηκε η Ενδοχώρα μέσα από την ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού, στον οποίο προχωρήσαμε σε πολλά επίπεδα την πιστοποίηση των υπηρεσιών και των μορφών του εναλλακτικού τουρισμού, έτσι ώστε πραγματικά και η Ενδοχώρα να αρχίσει να βλέπει μια ισόρροπη ανάπτυξη, να αντιμετωπίζει τα ωφελήματα του τουρισμού σε όλο το νησί. Και γενικότερα ήμασταν ένα αξιόπιστο συνομιλητή, θέλω να πιστεύω, και ακούγαμε τον κόσμο ε, και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Και πραγματικά μπορέσαμε να περάσουμε το μήνυμα ότι ο τουρισμό μα αφορά όλου, ότι η περιφέρεια είναι ένα παράγω σταθερότητα και γενικότερα ότι η περιφέρεια μπορεί να στηρίξει ανάπτυξη θέσει εργασία και σαφώ τι υποδομέ, οι οποίε είναι άμεσα συμφασμένε με τον τουρισμό. Θέλω να μου επιτρέψετε λίγο να σταθώ σε μια φράση του κυρίου Κοκοτού, τον οποίο τον φιλοξενήσαμε τι προηγούμενε ημέρε στο δελτίο μα. Ο ίδιο. Ε, Κατεβαίνει επίση στι εκλογέ, στο πλευρό του κυρίου Μαρκο Γιαννάκη, του έτερου αντιπάλου, δηλαδή. Αν μπορούμε να το θέσουμε με αυτόν τον όρο. Ο ίδιο λοιπόν είπε ότι στην ουσία η περιφέρεια δεν έχει στρατηγικό σχεδιασμό για τον τουρισμό, ότι απλώ ξοδεύει λεφτά, χωρί να υπάρχει ένα προπολογισμό, απολογισμό όπω συμβαίνει στι επιχειρήσει. Τι απαντάτε εσεί αυτό. Προφανώ είναι λίγο αδιάβασο ο κ. Κοκοτό, γιατί σίγουρα η περιφέρεια έχει στρατηγικό σχεδιασμό. Υπάρχει ένα στρατηγικό σχέδιο, το οποίο στηρίζεται πάνω σε μελέτε, οι οποίε επικαιροποιούνται. Το στρατηγικό σχέδιο έχει συγκεκριμένου στρατηγικού στόχου. Οι οποίοι είναι, όπω σα ανέφερα, αναβάθμιση τουριστικού προϊόντο, δημιουργία θέσεων εργασία, mm -hmm. ανάπτυξη εντοχώρα και όλα αυτά. Και οι στρατηγικοί στόχοι επιτυχάνονται μέσα από συγκεκριμένε δράσει, οι οποίε είναι άμεσα συνυφασμένε. Άρα, λοιπόν, υπάρχει στρατηγικό σχέδιο, συγκεκριμένε δράσει, συγκεκριμένο προπολογισμό, ο οποίο ψηφίζεται κάθε χρόνο από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Και κάτι που προφανώ διαφεύγει του κ. Κοκοτού ή μπορεί να ξεχνάει ο κ. Μαρκογιανάκη, είναι ότι και η αντιπολίτευση ψηφίζει ακριβώ τα ίδια πράγματα που ψηφίζουμε και εμεί. Άρα ο τουρισμό μα ενώνει κατά κάποιο τρόπο. Άρα σίγουρα οτιδήποτε έχει και το κάθε ευρώ το οποίο έχει δαπανηθεί για τουριστική δαπάνη έχει ψηφιστεί στο, τουριστικ... στο Περιφερειακό Συμβούλιο και από την αντιπολίτευση. Και εννοείται ότι υπάρχει στη διάβια απόλυτο απολογισμό από το κάθε τι έχει γίνει. Άρα, σίγουρα, ε, αν ε, κάποιο ε, δεν έχει να κάνει συγκεκριμένε προτάσει, γιατί δεν έχω ακούσει κάποια συγκεκριμένη πρόταση από την αντιπολίτευση ε, και προσπαθεί απλά να απαξιώσει το έργο το οποίο γίνεται και το οποίο το έχει υπερψηφίσει επί πέντε χρόνια, δεν έχω σχόλια επί αυτού του θέματο. Αν σα ρωτούσε κανεί, ο κύριο Βαμυνιδάκη δεν έχει καμία εκκρεμότητα πίσω του, δεν έχει κάποιο κενό, κάτι για το οποίο θέλει να παλέψει εξού και διεκδικεί μια ε, νέα θητεία στο περιφερειακό. Συμβούλιο. Σαφώ. Και υπάρχουν πολλέ εκκρεμότητε και σαφώ δεν μπορούσαμε να υλοποιήσουμε για διάφορου λόγου το 100% των στόχων μα. Ε, και αφενό και αφετέρου, ο εχθρό του καλού είναι πάντα το καλύτερο. Άρα, σίγουρα υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια η οποία πρέπει να συνεχίσει. Η προσπάθεια η οποία έχει να κάνει κυρίω με το επίπεδο της ανάπτυξης ενδοχώρας, με το επίπεδο της πιστοποίησης των μορφών εναλλακτικού τουρισμού, αλλά κυρίως με το κομμάτι της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, που πιστεύω ότι είναι ένα πάρα πολύ βασικό σκέλος το οποίο πρέπει να αναβαθμιστεί, γιατί υπάρχει μια έλλειψη σε αυτό το ανθρώπινο δυναμικό, το σωστά καταρτισμένο. Επίση, πρέπει να γίνει μεγαλύτερη προσπάθεια στο επίπεδο τη προσβασιμότητα, έτσι ώστε πραγματικά να γίνει προσβάσιμη όλη η κριτή του επισκέπτε. Έχουμε κάνει μάλιστα αυτό και, και θέματα. Ακριβώς, έχουμε κάνει και θέματα και στο κανάλι σα yeah. ότι δεκάδε εκατομμύρια επισκεπτών δεν μπορούν να επισκεφτούν το νησί λόγω αυτού. Και να γίνει μια πιο στενή διασύνδεση του τουρισμού με το περιβάλλον, όπω γίνεται ήδη με τον πολιτισμό και με τον πρωτογενή τομέα, έτσι ώστε να δούμε ουσιαστικά μια πιο φιλική στο περιβάλλον Κρήτη. Επειδή έχετε μια μακρά διαδρομή στα κοινά, θέλω να μου πείτε έτσι μια στιγμή που σα έχει μείνει χαρακτηριστικά χαραγμένη στη μνήμη σα, είτε θετική είτε αρνητική. Και τι είναι αυτό που σα συγκινεί σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή την ανάμιξη με τα κοινά, με τον κόσμο. Είναι μόνο η προσφορά. Ε, μια χαρακτηριστική στιγμή, η οποία μου έχει μείνει χαραγμένη, η οποία ήταν ενδεχομένω και αρνητική, ήταν η περίοδο των Capital Control. Που πραγματικά ανακαστήκαμε στην περιφέρεια να στήσουμε μια ομάδα διαχείριση κρίση για να δούμε πώ θα μπορέσουμε ε, μέσα από αυτή την καταιγίδα η οποία βρήκε τη χώρα μας να μπορέσουμε με ένα ήπιο τρόπο να διαχειριστούμε όλα τα δεδομένα για να μπορέσει ο κόσμος με ασφάλεια να συνεχίσει να κάνει διακοπές του. Ήταν κάτι το οποίο το πετύχαμε και το κάναμε με επιτυχία. Ε, και αυτό το οποίο με συγκινεί πραγματικά είναι όταν βλέπεις ο κόπος και η προσπάθεια που κάνεις να αποτυπώνεται σε νούμερα Σαφώ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ισχυριστεί κανεί ότι τα 5 εκατομμύρια επισκέπτε, ότι τα 3 δισεκατομμύρια έσοδα, οι 38.000 θέσει εργασία είναι επίτευγμα του Ανατολά και του Βαμιεδάκη. Αλλά σίγουρα όταν μεταφράζονται σε νούμερα οι προσπάθειε, οι κοινέ προσπάθειε μαζί με τον ιδιωτικό τομέα και όλου του φορεί με του οποίου με επιτυχία συνεργαστήκαμε, είναι μια ηθική επιβράβευση. Και σίγουρα το γεγονό ότι ε, ο κόσμο πλέον αναγνωρίζει ότι, και αυτό που τυπώνεται και σε έρευνε που έχουν γίνει ότι ο τουρισμό σε ένα μεγάλο βαθμό δεν αφορά μόνο μία συγκεκριμένη ομάδα, αλλά αφορά πλέον όλο το νησί, όλη την κοινωνία και όλη την οικονομία. Είναι πραγματικά και αυτό κάτι παρήγορο το οποίο πραγματικά με χαροποιεί ιδιαίτερα. Πάντω, εμεί τα απλά να παρακολουθούμε την ανταπόκριση που έχει η δράση σα και η παρουσία σα από τον κόσμο, πλάνα από την προεκλογική εκδήλωση που πραγματοποιήσατε, νομίζω ότι. Κάθε χειραψία, κάθε καλή κουβέντα είναι για εσά ένα παράσημο. Να το θέσω έτσι εντό εισαγωγικών, βέβαια. Έτσι, να ακουστεί πολύ βαρύκδοπο. Αφήνω τα, από τα παράσημα <laughs> για του άλλου ήρωε που υπάρχουν. Ακριβώ. Σίγουρα, η εκδήλωση ήταν α, μια ευκαιρία για να μιλήσουμε με τον κόσμο. Ε, έπρεπε να γίνει ένα απολογισμό. Ε, έπρεπε να αναφερθούν ε, πραγματικά τα σχέδια για την επόμενη μέρα, εφόσον ο κριτικό λαό μα εμπιστευτεί και να νεώσει την εμπιστοσύνη του και μα δώσει μια νέα εντολή για την επόμενη πενταετία. Και ήταν μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία ε, να ακούσουμε και τα καλά λόγια και mm -hmm. τους προβληματισμούς του προβληματισμού του κόσμου, γιατί σαφώ δεν είναι όλα ρόδινα και δεν έχουμε ένα δρόμο στρωμένο με ροδοπέταλα. Σίγουρα υπάρχουν δυσκολίε και το περιβάλλον τη επόμενη μέρα, και αυτό ανέφερα και στην ομιλία μου. Δεν, ε, δεν θα είναι ούτε εύκολο, ούτε θα είναι εξιδανικευμένο. Θα είναι σίγουρα ένα περιβάλλον ε, δύσκολο πολιτικά, οικονομικά στην Ελλάδα. Το πεδίο άρα, σίγουρα. Και περιφέρεια έτσι κι αλλιώ έχει πάρα Πρέπει... πολλέ προκλήσει και δυσκολίε. Πρέπει Θέλω... να μάθουμε λοιπόν να λειτουργούμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Θέλω λοιπόν κλείνοντα, ε, να μου πείτε τι είναι αυτό το οποίο απαντάτε σε αυτού που λένε ότι ο Αρναουτάκη πια ό,τι τα να κάνει το έκανε. Δεν έχει να προσφέρει κάτι άλλο στον τόπο. Πιστεύω ότι ο κριτικό λαό θα το κρίνει αυτό. Ο Γκοστάφο Αναουτάκης είναι ο άνθρωπο ο οποίο πραγματικά είναι ο άνθρωπο ο οποίο πάνω απ' όλα αγαπάει την κρίτη και τον κριτικό, δεν αγαπάει την καρέκλα, δεν έχει ταυτιστεί ποτέ με επιχειρηματικά συμφέροντα, δεν έχει ταυτιστεί ποτέ με άλλε σκοπιμότητε. Αγωνίζεται, φέρνει χρήματα στο νησί, συνεργάζεται με όλου που πρέπει να συνεργαστεί, η πόρτα του είναι πάντα ανοιχτή, υπάρχει πραγματικά όραμα, χωρί κορώνε και χωρί. Μεγάλε βαρύβλουπε δηλώσει κατάφερε ε, να λύσει τα δύο βασικά θέματα του νησιού, που ήταν ο ΒΟΑΚ και το αεροδρόμιο, σε συνεργασία με όλε τι κυβερνήσει και με σωστέ, στοχευμένε πιέσει. Άρα, σίγουρα πραγματικά έχει προσφέρει έργο και θεωρώ ότι πρέπει να συνεχίσει να το κάνει. Κύριε Βαμιαντάκη, εγώ να σα ευχαριστήσω πολύ που βρεθήκατε απόψε στο δελτίο μα. Να σα ευχηθώ καλή συνέχεια. Σας καλή πάλι. δύναμη.